Σε μια περίοδο που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο στην περιοχή των Τρικάλων μετά τις πρόσφατες εξέλιξεις στις φυλακές, με τη φυγή 11 κρατουμένων, 18 αστυνομικοί της τοπικής διεύθυνσης φεύγουν για τον Εύρο για τη φύλαξη του στρατοπέδου κράτησης λαθρομεταναστών. Η σχετική διαταγή εστάλησε στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων και εκλήθηκαν αρχικά 21 άτομα να αντικαταστήσουν τους 18 που είχαν σαλεί πρώτου τριμήνου στα πλαίσια του σχεδίου ασπίδα για την θωράκιση των συνόρων. Ωστόσο, μετά από αντιδράσεις, οι αστυνομικοί που θα σταλούν τελικά στον Εύρο θα είναι 18 και όχι 21. Από την πλευρά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων, επισημαίνεται η ούτως ή άλλως δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα, που με τη συγκεκριμένη μεταφορά συναδέλφων τους στα σύνορα έρχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο το έργο τους. Πλέον θα απαιτηθεί ένας εκ νέου σχεδιασμός για τη λειτουργία των υπηρεσιών και κυρίως στις βραδινές ώρες, όπου τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα για την επάνδρωση των περιπολικών. Παρόλε τις ενέργειές μας που κάναμε για να μειωθεί αυτό το η δύναμη, να πάνε λιγότερα άτομα, αν και κανονικά δεν έπρεπε να πάνε καθόλου, γιατί όπως γνωρίζετε, εδώ στα Τρίκαλα, αυτή τη στιγμή η αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων έχει γίνει ένα στρατιωτικό σώμα. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, ασχολείται με τις φυλακές. Ασχολείται με την περιφρούρηση των φυλακών, ασχολείται με τις μεταγωγές από και προς τις φυλακές και στα νοσοκομεία. Η αστυνομία όμως, το αστυνομικό προσωπικό, δεν προσλήφθηκε για να φυλάει τις φυλακές. Άλλοι έχουν αυτόν τον λόγο. Εμείς έχουμε προσληφθεί για το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας και της τάξης. Πρέπει να φυλάμε τον πολίτη. Αλλά αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι εφικτό με το να λείπουν 21 άτομα από μέσα από την αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων. Καταλαβαίνετε τα υπακόλουθα. Εμείς, σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων, στείλαμε σχετικό έγγραφο στον αρχηγό της Ελλάς και είχαμε και μία συνάντηση μαζί του την προηγούμενη Τετάρτη. Περιμέναμε ότι θα ακούσει τα προβλήματά μας και θα ενσκύψει πάνω σε αυτά και θα μας ομοιώσει το προσωπικό. Αλλά όπως και σας είπα και πιο πριν, αυξήθηκε παρά μειώθηκε. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων, Αχιλλέας Γρηγορίου, σχολίασε αρνητικά τη στάση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, ευρισκόμενος χθες στα Τρίκαλα, αρνήθηκε να δει τους τρικαλινούς αστυνομικούς. Εμείς, σαν Ένωση και ο ίδιος εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος της Ένωσης, ζητήσαμε κάποιο ραντεβού από τον κύριο Γενικό μετά το πέρας των διεργασιών που θα έχει στις φυλακές. Αλλά από ό,τι μας ενημέρωσε η τοπική διοίκηση, ο κύριος Γενικός δεν θέλησε να μας δει, γιατί ο λόγος της επίσκεψής του στα Τρίκαλα δεν ήταν αυτός να δει το σωματείο, αλλά ήταν να κάνει κάποια επίσκεψη στις φυλακές. Και παράλληλα υπήρξε μια επίσκεψη, ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Όντως ήρθε ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία της Ένωσής μας. Το αναπτυχθήκαν διεξοδικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα προβλήματα που έχουμε σαν Ένωση. Τους είπαμε σε τι οριακό σημείο έχουμε φτάσει, οι οποίοι μας δήλωσαν κατανόηση στα προβλήματά μας και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μας βοηθήσουν.